επισκηνής στον επιβλητικό χώρο της Ιεράς Μονής Βελάς βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο ογκόλιθος της παραδοσιακής υπηρώτικης μουσικής, Πέτρο Λούκας Χαλκιάς, μαζί με τον διεθνώς αναγνωρισμένο λαουτίστα Βασίλη Κώστα, που συνέπραξαν μουσικά με 25 μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τη συναυλία με την οποία ολοκληρώθηκαν τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα του επίλεκτου υπηρωτικού ανσάμπλ και του ήπειρους ανσάμπλ από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βοστόνης. Και στα δύο προγράμματα καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Βασίλης Κώστας, που μαζί με τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά και την Αρρωγή της Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Πογονίου αντίστοιχα δημιούργησαν ένα φιλόδοξο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μέσα σε 3 μόλις χρόνια παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στη συναυλία της Τρίτης, στην οποία εκτός των άλλων και του πλήθους κόσμου παρέστηκε ο Μητροπολίτης Σικάγου κύριος Ναθαναήλ. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πογονίου Κωνσταντίνος Καψάλης χαρακτήρισε την Βελά ως ένα ιστορικό και πνευματικό φάρο της περιοχής, προσθέτοντας πως έχει επιτελέσει σπουδαίο ρόλο στη νεότερη ιστορία και θα πρέπει να επανακτηθεί η έγκλη που της αξίζει. Δεν το πιστέψαμε μέχρι σήμερα και ούτε θα το πιστέψουμε ποτέ, ούτε θα το εγκαταλείψουμε. Γι' αυτό συνεχίζουμε ώστε αυτή η σχολή να ανακτήσει την έγκλη που είχε παλαιότερα και το ρόλο που έπαιξε. Το χρωστούμε στην ιστορία της, το χρωστούμε στην προσφορά της στην Ελλάδα. Πατριάρχη της μουσικής παράδοσης χαρακτήρισε τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος, μιλώντας και για το αστήρευτο ταλέντο του Βασίλη Κώστα. Και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο και ένα χειροκρότημα, γιατί υποστηρίζει με κάθε τρόπο να γίνεται και να συνεχίζει αυτή η εκδήλωση που, όπως είπαμε, τίνει να γίνει θεσμός. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά μας, στους μουσικούς, πρώτα απ' όλους στον Βασίλη τον Κώστα. Ένα σπουδαίο μουσικό, δεν είναι απλώς ένα ταλέντο, δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα που να είναι υποψήφιοι για Grammy και να συνεργάζονται με τέρατα της διεθνούς μουσικής, αλλά και όλους τους άλλους δασκάλους, μαθητές από την Αμερική, από εδώ, που θα τους ακούσουμε και θα τους θαυμάσουμε μαζί με τον Πατριάρχη, επαναλαμβάνω, Πατριάρχη της παραδοσιακής μουσικής και της υπηρωτικής μουσικής, τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Θερμό χειροκρότημα. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων αναφέρθηκε παράλληλα και στο κλείσιμο της Βελάς, τονίζοντας ότι τα τελευταία 2 χρόνια η πολιτεία άνοιξε μια μεγάλη πληγή, που όμως πείσμωσε τους ανθρώπους που γνωρίζουν την ιστορία και την προσφορά τους, ανακοινώνοντας ότι ανοίγει μια νέα σελίδα. Ήδη έχει υπογραφεί η λειτουργία της ως σχολή μαθητείας υποψηφίων κληρικών, ενώ θα λειτουργήσει και κέντρο διαβίου μάθησης για την υπηρωτική παράδοση. Επόμενος στόχος για τη Μητρόπολη, η διεξαγωγή σεμιναρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Και έχουμε πεισμώσει όλοι εδώ στην Ήπειρο και ο Μητροπολίτης και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κάνουμε το καλύτερο και αυτό που μας χάλασαν να το φτιάξουμε καλύτερο. Ήδη έχουν βγει οι υπουργικές αποφάσεις για να λειτουργήσει φέτος η Βελά ως σχολή μαθητείας υποψηφίων κληρικών από τον Οκτώβριο. Ήδη άρχισε η διαδικασία για την επιλογή των καθηγητών και των σπουδαστών που θα έρθουν να σπουδάσουν φέτος εδώ στη Βελά. Ήδη έχουμε κάνει ένα κέντρο διαβίου μάθησης σε συνεργασία με την Πρίτανη κυρία Βατιστάτου και τους αντιπριτάνης του Πανεπιστημίου,
που καθίσαμε και γράψαμε τον κανονισμό, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεργαζόμαστε παιδαγωγικά με οποιοδήποτε παιδαγωγικό ίδρυμα, κατώτερο ή ανώτατο από όλο τον κόσμο. Συγκινητική ήταν η στιγμή απονομής υποτροφιών σε 3 από τα μέλη του προγράμματος, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Μουσικό Κολέγιο Berkeley στη Βοστόνη. Στα σημαντικά εφόδια και εργαλεία που θα αποκομίσουν η μουσική για τη ζωή και την καριέρα του, στάθηκε ο Βασίλης Κώστας. Κάθε χρονιά προσπαθούμε να έχουμε ένα αρκετά διαφορετικό πρόγραμμα από την προηγούμενη και η βάση σε όλο αυτό και η πηγή, ο ογκόλιθος της δημοτικής μας μουσικής, όπως τον αποκάλεσε ο Δήμαρχος, είναι και ο προσωπικός μου δάσκαλος, ο Πετρολούκας Χαλκιάς.